κύριε Ρεντινά, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κρομπίλη. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν ο Δήμος και οι παιδικοί σταθμοί να απορροφήσουν όλες τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων? Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα που εστιάζεται είναι το πρόβλημα του προσωπικού. Δεν υπάρχει προσωπικό. Δυστυχώς, με τα μέτρα που παίρνονται από την κυβέρνηση, συνεχώς αποχωρούν υπάλληλοι λόγω συνταξιοδότηση, με αποτέλεσμα να μην αναπληρώνουν αυτές τις θέσεις. Τα αποτελέσματα οδηγούν σε αυτές τις καταστάσεις. Δυστυχώς. Το πρόβλημα βέβαια είναι σοβαρό. Προσπαθούμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις με το υπάρχον προσωπικό. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Οι αιτήσεις είναι πάρα πολλές βέβαια. Ξεπερνούν τις 300. Ναι, είναι 307 οι αιτήσεις. Η δυναμικότητα που έχουμε εκεί είναι γύρω στα 280-290. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει στην πορεία, διότι είναι και σε εξέλιξη το ΕΣΠΑ. Έχουν κάνει πολλοί γονείς, θα κάνουν φαντάζομαι αιτήσεις από το ΕΣΠΑ. Μετά θα κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα να δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Οπότε μπορεί να υπάρχει το ενδεχόμενο να απορροφηθούν και άλλα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς μέχρι την νέα σχολική χρονιά, κύριε Κατερνάκη. Εντάξει, τώρα είπα το πρώτο, αυτό που εστιάζεται το σοβαρό πρόβλημα είναι το πρόβλημα του προσωπικού. Εάν δεν λυθεί αυτό, το βλέπω πολύ δύσκολο. Η κυβέρνηση, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, θα ξαναδώσει τα πεντάμινα. Εμείς έχουμε ήδη ζητήσει και σαν Δήμος από αυτή τη διαδικασία να πάρουμε προσωπικό. Εάν πάρουμε αυτό το προσωπικό, σαφώς θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, ένα πρόβλημα με το προσωπικό το οποίο διωγγώνεται, κύριε Κατερνάκη, το έχει να κάνει και με τις άδειες των εργαζομένων και από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που τελικά αυξομειώνονται μαζί με τους υπόλοιπους. Έχουν αυξομειωθεί, ναι, αυξομειωθεί. Εντάξει, εργαζόμενοι πρέπει να πάρουν την αδειά τους, δεν το συζητάμε αυτό. Δημιουργεί όντως πρόβλημα για το καλοκαιρινό τμήμα του Αυγούστου που θέλουμε να κρατήσουμε ανοιχτό. Είμαστε σε μια διαδικασία με τους εργαζόμενους, αύριο έχω μια συνάντηση μαζί τους, θα δούμε αν μπορούμε να το ξεπεράσουμε για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε κάποια τμήματα μέσα στον Αύγουστο όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Μάλιστα, εν τω μεταξύ την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάνε και τα ΚΑΠ που μετονομάστηκαν από τα ΚΔΑΠ και θα φιλοξενήσουν στο 3ο Δημοτικό Σχολείο περίπου 70 παιδιά 6 με 12 ετών. Τόσες είναι περίπου και οι αιτήσεις, εμείς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε 70 παιδιά, νομίζω ότι είναι 71 οι αιτήσεις. Θα ανοίξουμε την Τρίτη, θα βγει και σχετική ανακοίνωση. Εκεί πήγαν όλα καλά, το προσωπικό. Έχουν γίνει αιτήσεις, χθες έλεγε η προθεσμία των αιτήσεων. Σήμερα ή αύριο θα προσλάβουμε το προσωπικό ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τις διαδικασίες που χρειάζεται τις απαραίτητες για να μπορέσει να προσληφθεί και να δουλέψουμε να ανοίξουν την άλλη εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, το στάδιο το οποίο διανύουμε, κύριε Κατερνάκη, είναι ένα μεταβατικό στάδιο, διότι υπάρχει και μια ενημέρωση και στη νέα δημοτική αρχή, η οποία θα αναλάβει να τρέξει όλα αυτά τα πράγματα από την νέα χρονιά. Βεβαίως, έτσι. Νομίζω ότι ο Δήμος. Ο Δήμος έχει συνέχεια και έτσι πρέπει να είναι. Στη χθεσινή συνάντηση παρευρέθηκε ο κύριος Ζερβός, τα συζητήσαμε, συμφωνήσαμε σε κάποια πράγματα και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί θεωρώ ότι και η νέα δημοτική αρχή πρέπει να έχει άποψη τη στιγμή που θα κληθεί να διαχειριστεί από 1η Σεπτεμβρίου, που ανοίγουν παρεπιπτόντως και 1η Σεπτεμβρίου παιδική σταθμή αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, ένα άλλο θέμα στο οποίο εμπλέκεται, κύριε Κατερνάκη, και σαν υπεύθυνο για τα οικονομικά του Δήμου, είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα στην σημερινή εφημερίδα, στην τρίτη σελίδα, για πληστηριασμό ακινήτων που θα αναγκαστεί να προχωρήσει τελικά ο Δήμος. 7.477.000 οι απαιτήσεις παρελθόντων ετών. Να κοιτάξτε τώρα, υπάρχει, εμένα δεν μ' άρεσαν αυτά τα πράγματα, όμως υπάρχουν και υπηρεσιακοί παράγοντες οι οποίοι πιέζονται κάθε φορά από τις ηγεσίες. Ξέρω τις πολίτες ότι περνάνε μια δύσκολη φάση, όμως υπάρχει σχετική ρύθμιση αυτή τη στιγμή που τρέχει και που μπορούν όσοι θέλουν να ενταχθούν σε αυτή ώστε να αποφύγουν δυσάρεστα μέτρα στο μέλλον, τα οποία κανείς δεν θέλει να τα εφαρμόσει βεβαίως. Οπότε υπάρχουν οι δικλείδες εκείνες για να πέσουν πιο μαλακά ή για υπάρχει νόμος ο οποίος μπορεί να κάνει ρύθμιση. Στη ρύθμιση αυτή, αν πληρώσουν μετρητής, δύσκολο πράγμα στη σημερινή εποχή, διαγράφονται όλες οι προσαυξήσεις και αν πληρώσουν με δόσεις, διαγράφονται οι προσαυξήσεις κλιμακότητα, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων. Καλό θα είναι λοιπόν να ενημερωθούν οι φίλοι. Είναι, αυτό έχει βγει ήδη από καιρό στην εφημερίδα. Αρκετοί συμπολίτες έχουν ενδιαφερθεί. Πιστεύω να ενδιαφερθούν και έτσι. Ας το κάνουν και οι υπόλοιποι για το καλό τους. Έτσι κι αλλιώς. Πολύ ωραία. Κύριε Κατερνάκη, θερμά ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλημέρα να έχετε. Καλά, καλημέρα.